ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καραμέρο. Και έρχεται η σειρά της Μάκης Ντούση. Να πω ότι τα παιδιά στην Κερκίδα είναι η μόνη μας ελπίδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, στις 21 του Μαΐου πρέπει να αποφασίσουμε με την ψήφο μας πώς θέλουμε να ζήσουμε. Εάν αφήσουμε την ψήφο μας να γίνει δύναμη για λάθος χέρια, τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνδικολογήσουμε με την αλήθεια ότι σε αυτή τη χώρα απλά θα επιβιώνουμε και θα έρθει κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, που δεν θα κατορθώσουμε να το κάνουμε ούτε αυτό, δεν θα κατορθώσουμε ούτε να επιβιώνουμε. Αν όμως η ψήφο μας γίνει εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τότε θα συμβούν τρία πλέον αναγκαία και αυτονόητα πράγματα. Πρώτον, το εισόδημά μας θα φτάνει για όλο το μήνα. Γιατί με το κοστολογημένο μας πρόγραμμα μειώνουμε δραστικά το κόστος ζωής και στέγασης. Δεύτερον, εκατομμύρια των Ελλήνων θα απαλλαγούν από το καθημερινό τεράστιο άγχος του χρέους. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει, και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το ζούμε, 40 δις τα χρόνια αυτά της διακυβέρνησής της, το ιδιωτικό χρέος. Διότι το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρουμε, και έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό, είναι η κατάργηση των πληστηριασμών της κατοικίας, της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης για τους πραγματικά ευάλωτους, αλλά και 50% θα μειωθούν τα χρέη στην εφορία και το ΕΡΝΕΦΚΑ. Για τα χρέη προς τις τράπεζες θα πρέπει όλα να ξεκινήσουν από την αρχή, με περικοπές των χρεών, με αυστηρό έλεγχο των τραπεζών και των funds και με πραγματικά βιώσιμες δόσεις για κάθε νοικοκυριό. Το τρίτο αναγκαίο είναι ότι καταργούμε από την πρώτη μέρα τη θεσμική παρακμή. Γιατί σε αυτή τη χώρα, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολιτικοί θα νομοθετούν και οι επιχειρήσεις θα υπακούν. Όχι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, όπου με το καθεστώς Μητσοτάκη νομοθετούν οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση εκτελεί τις εντολές τους. Καταργούμε λοιπόν το παρακράτος για να φτιάξουμε κράτος. Για να λειτουργεί το κοινοβούλιο. Για να λειτουργεί αυτοδιοίκηση, για να επιστρέψει η εξουσία στους πολίτες. Φίλες και φίλοι, η επερχόμενη κυβέρνηση παρέλαβε για πρώτη φορά μετεκλογικά, γεμάτα ταμεία. Και η επόμενη κυβέρνηση, η δική μας δηλαδή, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραλάβει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Και είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα να ακούμε όλοι τον Μητσοτάκη να τάζει ξαφνικά τα πάντα στους πάντες, να τάζει ότι δεν έκανε σε 4 χρόνια, ότι διαμαγείας θα τα κάνει με μία ακόμα εντολή και να αναπαράγουν το πρόγραμμα χωρίς να αναρωτιέται κανείς, σε αντίθεση με ό,τι γίνεται όταν ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα που θα βρει τα λεφτά όλα αυτά. Τα τηλεοπτικά λοιπόν κανάλια που πληρώνει από τα δικά μας λεφτά και για να ανακοινώνει μέτρα τα οποία ξέρουμε ότι δεν θα εφαρμόσει, διότι δεν εφήρμοσε ούτε τα μέτρα τα οποία είχε ανακοινώσει 4 χρόνια πριν. Εμείς δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς και δεν υπήρξαμε ποτέ ίδιοι. Με όλα τα σωστά και τα λάθη μας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε πράξη όλα όσα ήταν δίκαια και μπορούσαν να γίνουν. Φρόντισε τους πιο αδύναμους και έρχεται τώρα 4 χρόνια μετά για να επανορθώσει και τις αναγκαστικές αδικίες που έγιναν για να μείνει η κοινωνία όρθια. Γι' αυτό επιστρέφουμε το σύνολο των ανδρομικών, όπως υπόθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, των συνταξιούχων, και γι' αυτό αποκαθιστούμε τις αδικίες που προκάλεσε στο πλαίσιο των μνημονιακών μας δεσμεύσεων που ίσχυαν όταν παραλάβαμε την εξουσία για την προσωπική διαφορά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Όμως, φίλες και φίλοι, η χώρα αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, για τον οποίο πέρα από εμάς κανένα άλλο κόμμα δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα. Και είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί για μας έχει προτεραιότητα η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, προχωράμε
στην καθολική εκάλυψη των αναγκών σε ευρωβρεφονιπιακούς σταθμούς, εξίσωση δικαιωμάτων, συγγνώμη, μητρότητα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ουσιαστική αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων και την ομοθέτηση της ισόβιας αυτοτελούς σύνταξη για τις μητέρες. Επίσης, προχωράμε σε ένα πραγματικό δίκτυο πρόνοιας για τους αδύναμους και στην ανόρθωση του Εθνικού Συστήματος της Υγείας με πρόληψη 15.000 υγειονομικών με εισαγωγικό μισθό 2.000 ευρώ και άνοιγμα του ΕΣΥ πάλι σε όλους και σε όλες. Η υγεία είναι το ύψιστο δικαίωμα του πολίτη και αδιαπραγμάτευτα πρέπει να παρέχεται δωρεάν για όλους μας. Τα τελευταία 4 χρόνια γνωρίσαμε και πάλι ένα ακόμη μεγάλο κύμα φυγής των νέων. Των νέων μας στο εξωτερικό. Και το μήνυμα που στέλνουμε στους νέους, στις νέες μας, αλλά και στις οικογένειές τους, είναι ότι η δική μας αντίληψη μπορεί να συμπυκνωθεί σε μία φράση. Δεν αλλάζουμε τόπο, αλλάζουμε τον τόπο. Με δικαιοσύνη για όλους. Με βασικό μισθό στα 880 και την αριθμική του προσαρμογή. Με αυξήσεις μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και επίσης με την αριθμική του προσαρμογή. Αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ και ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό στα 10.000 ευρώ για να τολμούν οι νέοι και οι νέες μας να επιχειρήσουν στον τόπο για να δημιουργήσουν στον τόπο. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία 4 χρόνια επίσης ζούμε ένα καθεστώς πρωτοφανής διαφθοράς. Μία κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση χαρίζει δισεκατομμύρια σε λίγους και αυτά τα χρήματα βγαίνουν από τις δικές μας τσέπες, των ανθρώπων της εργασίας και των ανθρώπων του μόχου. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το πάρτι κερδοσκοπίας των σούπερ μάρκετ, των παρόχων ενέργεια, καυσίμων, το πάρτι απευθείας αναθέσεων, δημοσίου, ακόμα και σε βουλευτές και αξιωματούχους του κυβερνώντος κόμματος τελειώνει. Το πάρτι διαφθοράς τελειώνει. Και αυτό είμαστε εμείς η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να το εγγυηθούμε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν μας κρατάει κανείς και αυτό είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι αν κάποιος λέει την αλήθεια, είναι αυτός που είναι ελεύθερος. Όσο για όσους λαϊλάτισαν τη χώρα τα τελευταία 4 χρόνια, οι μισοί θα βρεθούν στο περιθώριο και όσοι καταχράστηκαν την εξουσία και το δημόσιο χρήμα στη δικαιοσύνη. Τελειώνει ο καιρός που δικάζονται οι αθώοι και αθωώνονται οι ένοχοι. Και επειδή σήμερα είμαστε στο Μενίδη, που το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι εδώ ζουν πολλοί νέοι άνθρωποι που παλεύουν για να επιβιώσουν και παλεύουν για να δημιουργήσουν, αναρωτιέμαι αν στη βόλτα του ο Πρωθυπουργός εδώ είδε τα τόσα νέα παιδιά που είναι εδώ, τα είδε. Βλέπει τους νέους, βλέπει τους πολύτεχνους. Η απάντηση είναι πως δεν τους βλέπει, γιατί δεν νοιάζεται για αυτούς. Νοιάζονται μόνο για τα δικά τους παιδιά, τα κρυμμένα σε κολέγια και ακριβά ιδιωτικά σχολεία, των οποίων το μέλλον το χτίζουν, υποθηκεύοντας το δικό μας μέλλον, κλέβοντας το δικό μας μέλλον. Η δικαιοσύνη, θα πω και αυτό για το Μενίδη, δεν είναι μόνο στα δικαστήρια. Δικαιοσύνη είναι να επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια μακριά από τα δικαστήρια. Στις 21 Μαΐου δεν είναι οι πρώτες εκλογές, είναι οι εκλογές που θα βγάλουν κυβέρνηση και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πανικόβλητοι και παίζουν στα κανάλια όλη μέρα δημοσκοπήσεις για να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Αλλά ξέρουν πάρα πολύ καλά και ξέρετε κι εσείς ότι η εγκυρότερη δημοσκόπηση γίνεται στο σούπερ μάρκετ, γίνεται στα πρατήρια βενζίνης, γίνεται στις πλατείες, γίνεται στους χώρους εργασίας, γίνεται σε χώρους που δεν μπορούν ούτε να περπατήσουν χωρίς να τους μιλάνε τα μάτια. Και αυτή η δημοσκόπηση, η αληθινή δημοσκόπηση, δείχνει ένα πράγμα. Το τέλος του καθεστώτος και τον ερχομό μιας νέας μέρας. Τον ερχομό της αξιοπρέπειας, της ελπίδας και της δημιουργίας. Όλοι και όλες οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ ανάμεσά τους, σας δίνουμε το λόγο μας ότι στις 21 Μαΐου θα τα αλλάξουμε όλα. Μαζί με σας και γι' αυτό ζητάμε τη δύναμη της ψήφου σας. Αυτοί δανείστηκαν τη δύναμη από τους πλήσιους και ισχυρούς για να τους κάνουν πάμπλουτους, για να τους κάνουν πανίσχυρους και εμείς ζητάμε να κάνουμε τη δύναμή σας δύναμη αλλαγή. Ήρθε λοιπόν ο καιρός που το δίκαιο του λαού θα γίνει νόμος του κράτους. Από εσάς λοιπόν, με εσάς, για εσάς. Με τη νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ τη Μάγκη Δούση, η συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ζανέ Τσίπρα. Γεια σας και από μένα. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω το ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής και όλοι οι φίλοι και οι σύντροφοι και οι φίλες και οι σύντροφοι να έρθουν εδώ να σας γνωρίσει ο κόσμος. Το διαβάζω αλφαβητικά. Αθανασίου Νάσος, δεν είναι εδώ, έχει έρθει η γυναίκα του, είχε κανάλι. Αντώναρος Ευάγγελος, Βαγγέλη. Βαρέλη Στεφανίδη Ζωή, Φέδες Γιάννης. Δούση Μάγκη, Θεοχάρη Κέτη, Καραμέρος Γιώργος, Κοροβέση Μυρτό, Κουτσουμπέλη Ξυλούρη Μακεδονία, Λεβέντη Αγγελική, Μουλέκος Γιάννης, Σκουρολιάκος Πάνος, Σπίρτζης Χρήστος και Φιλίππου Πέτρος. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης για την Ανατολική Αττική. Και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε πρώτοι στην Ανατολική Αττική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γερά, πάμε δυνατά για την νίκη.